Πριν από λίγο επισκέφθηκα τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, τον κύριο Στυλιανό Στασινόπουλο, κατόπιν της εξοδίκου της οποίας είχα καταθέσει εχθές και την οποία κοινοποίησα στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υφυπουργό τον κύριο Μαυραγάνη και στον κύριο Στασινόπουλο, σχετικά με την ύπαρξη ή μη λίστας του ΣΔΟΕ, το οποίο ανέφερε τα 36 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ αυτού και εμού. Και αφού προσκόμισα τους τίτλους του υποδικοφυλακίου που αναφερόταν στην δίθεν καταγγελία, ότι δεν έχω κανένα κίνητρο στο όνομά μου. Ο κύριος λοιπόν Στασινόπουλος, προς τιμήν του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, μου απάντησε, σε αντίθεση με τον υφυπουργό τον κύριο Μαυραγάνη, ο οποίος πρέπει να μάθει να λειτουργεί όχι ως ανιψιός τραπεζίτη, αλλά ως υπουργός ελληνικής κυβέρνησης, ότι δεν υφίσταται λίστα του ΣΔΟΕ και ότι είναι ψέματα και στημένη ιστορία. Ο κύριος Μαυραγάνης εχθές στις 8 η ώρα έστειλε επιστολή που είπε: δεν μπορώ να σας δώσω κανένα στοιχείο, διότι διεξάγεται έρευνα από την εισαγγελία. Και ο προϊστάμενος του ΣΔΟΕ, ο υφιστάμενός του, έντιμα και καθαρά και αντιλαμβανόμενος τι έλεγα στο εξώδικο, απαντάει με αρθμό πρωτοκόλλου 44 προς εμένα τα εξής. Σε απάντηση της από 1η Δεκάτου το 12ου εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας και πρόσκλησης, σας γνωρίζουμε ότι σε σχέση με όσα αναφέρονται από εσάς στην ανωτέρω εξώδικη δήλωσή σας, ούτε μία λίστα στην οποία αναγράφετε το όνομά σας υπάρχει στην υπηρεσία μας. Το καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκύπτει πλέον ένα σοβαρό θέμα. Το σοβαρό θέμα έχει να κάνει ότι κάποιοι πήραν στα χέρια τους από τη γαλλική κυβέρνηση τη λίστα των 1.991 ατόμων Ελλήνων πολιτών που έβγαλαν χρήματα στην Ελβετία παράνομα, αδήλωτα, προκειμένου να εξαγοράσουν την πτωχευμένη Ελλάδα όταν την οδηγούσαν στην πτώχευση κατόπιν των δικών τους ενεργειών. Και το στίκ αυτό, ο συνέτερος της κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος, αντί να το χρησιμοποιήσει μέσω του ελεκτικού μηχανισμού, δηλαδή του ΣΔΟΕ, το πήρε στο σπίτι του. Και μόνο όταν αποκαλύφθηκε το πού ευρίσκεται η λίστα, το πήγε σαν παιδάκι που είχε κλέψει τη μαρμελάδα στο Μέγαρο Μαξίμου και το παρέδωσε στον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός στον διοικητή του ΣΔΟΕ. Και ο διοικητής του ΣΔΟΕ στον εισαγγελέα, τον οικονομικό, τον κύριο Πεπόνη. Και εδώ προκύπτει και το άλλο ερώτημα. Πόσο τέος διοικητής του ΣΔΟΕ ο κύριος Διώτης, ενώ είχε στα χέρια του υλικό που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, και βρήκαν τους απατεώνες που βγάζαν παράνομα λεφτά έξω και αδήλωτα τους έπιασαν, και στην Ελλάδα ο κύριος Διώτης, κατ' εντολή του κυρίου Βενιζέλου, του πολιτικού του προϊστάμενου, την απέκρυψε και δεν ενήργησε. Και ρωτώ την κυβέρνηση, το καλύπτεται ή όχι? Διότι σας λέω και το επόμενο, ότι κάποια ονόματα που βγήκαν σαν έναν περισπασμό κατ' εντολή του κυρίου Βενιζέλου, φοβούμαι ότι ο κύριος Διώτης τα έστειλε σε υπηρεσίες ενώ είχαν μπει στο αρχείο στις 9 Πέμπτου, την επομένη των πρώτων εκλογών. Από εδώ λοιπόν αρχίζει η έρευνα, και όσοι δεν έχουμε να φοβηθούμε με τίποτα, σας λέμε ξεκάθαρα: θα μας έχετε απέναντί σας. Σταματήστε να καλύπτετε τους απατεώνες και τους κλέφτες. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο. Θα ενωθούμε οι υπόλοιποι Έλληνες για να βάλουμε στην άκρη εκείνους που συντηρούν το σύστημα της κυβέρνησης και τους τραπεζίτες και τους πιστωτές της χώρας που οδηγούν τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση.